Με δύο γκολ του Βλάση Καζάκη και ένα γκολ του Πτηνόπουλου, η ομάδα της Καβάλας επανήλθε στις νίκες, παίρνοντας ένα πολύτιμο ντέρμπι στον τοπικό αγώνα με τον Έστω Χρυσούπολης. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με την Καβάλα να στέκεται γενικά καλά στο χορτάρι του Ανθή Καραγιάννη, αλλά να έχει μια φλίαρη υπεροχή και να μην απειλεί με αξιώσεις την εστία του Καραβελίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νέστος έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες, ενώ η Καβάλα στη συνέχεια κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες του Νέστου να εμφανίζονται σαφώς επηρεασμένοι από την κούραση λόγω της αναμέτρησης της περασμένης Κυριακής. Και τώρα Καζάκης για τον Σταματόπουλο. Σταματόπουλος θα βγάλει τη σέντρα, πολύ ωραία, και είναι το γκολ. Είναι το γκολ εκεί. Είναι το 1-0 για την ομάδα της Καβάλας. Αδράνησαν οι αμυντικοί. Πρέπει να είναι ο Καζάκης αυτός που έχει βάλει το γκολ. Ναι. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε την παλιά. Ο Παπαδόπουλος από εκεί. Ο Παλαιογιώργος θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει την παλιά και είναι το γκολ. Είναι το 2-0. Και... θα γίνει το γέμισμα από τον Παπαδόπουλο. Θα βγει ο Καραβελίδης. Λάθος του Καραβελίδη. Να, αυτά είναι τα λάθη που γίνονται. Από τον Καραβελίδη έγινε το λάθος, υπέρμετρη σιγουριά και το γκολ, το 3-0. Ξανασυναντιόμαστε και με τον ΑΟΚ και με την Καβάλα. Θα έλεγα για το παιχνίδι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και οι δύο ομάδες παίζανε πιο συγμένα. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε, θεωρώ, καλά. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το 1-0 με τον Κούτεφ. Τρώμε τον γκολ και μετά τον γκολ θεωρώ ότι η Καβάλα πήρε τα ενία του παιχνιδιού και μετά το 60 ανήκει το παιχνίδι όλο στην Καβάλα. Μας έβαλε 3 γκολ, ίσως θα μπορούσε να βάλει κι άλλα. Εμείς δεν υπήρχαμε στο παιχνίδι μετά το 60. Απλά περιμέναμε να σφυρίξει ο διαιτητής για να φύγουμε. Ήταν εμφανές, θεωρώ, ότι η κούραση στα παιδιά ήταν εμφανή από το παιχνίδι με τον Άρη. Είχε γίνει υπερπροσπάθεια. Γι' αυτό έγινε και η αναγκαστική αλλαγή ο Χασάνογλου. Τον ενόχλησε ο προσαγωγός. Μέχρι και ο τερματοφύλακας μας και εκείνος είχε ενοχλήσεις. Τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα από την προσπάθεια που έγινε. Θεωρώ ότι η Καβάλα τελικά μας κέρδισε δίκαια. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΑΟΚ και είχε περισσότερο πάθος, είχε περισσότερη θέληση και το κέρδισε το παιχνίδι. Εμείς για μας τελείωσε αυτό το παιχνίδι, κοιτάζουμε το επόμενο και συνεχίζουμε. Ο δρόμος είναι μακρύς. Νομίζω ότι είχαμε ένα σημαντικό παιχνίδι, δύσκολο, με έναν αντίπαλο ο οποίος προέρχεται από θετικά αποτελέσματα. Μια ομάδα που έχει ρίξει μεγάλη ικανότητα. Θεωρώ σήμερα ότι ο ΑΟΚ στηρίχθηκε πάρα πολύ σε αυτό το μέταλλο που νομίζω ότι έχει αυτή η ομάδα. Και νομίζω ότι οι παίχτες οι δικοί μας νομίζω ότι αντιδράνε στα δύσκολα και έχουν τα ψυχικά αποθέματα, γιατί έχουμε παίχτες με πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι καταφέραν και κερδίσανε δίκαια ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ιδιαίτερο, λόγω ότι είχαμε δύσκολες προηγούμενες μέρες. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, κοιτάμε αμέσως το επόμενο παιχνίδι. Αυτό που αλλάζει πάντα στις ομάδες είναι αυτό που πιστεύουν αυτοί που είναι μέσα στις ομάδες. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάζει. Η πίστη είναι και. Μπορεί να είμαστε λίγοι αυτοί που πιστεύουμε, αλλά πιστεύουμε. Αυτό αλλάζει, τίποτα.